Θα πάμε να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΛ, τον κύριο Αλέξη Κούγια, και εκ των παλαιότερων, αν όχι το παλαιότερο παράγων που ασχολείται με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλησπέρα, κύριε Κούγια. Καλησπέρα, καλησπέρα και ουράγιο σε όλους. Αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Σήμερα είχαμε κι άλλο νεκρό. Δεν ξέρω, μαθητικό 25 γίνανε. Εγώ δυστυχώς είχα ανάκριση. Δυστυχώς το τονίζω. Α, ναι, ναι. Γιατί ορισμένες υποθέσεις δεν μπορούν να μην γίνουν. Αυτές που είναι κακουργήματα και κρατούνται, συλλαμβάνονται. Α, και δεν ακούσατε. Πέντε ημερών να απολογηθούν. Γιατί αλλιώς δεν είναι ελεύθεροι. Μάλιστα. Και δεν ακούσατε κάτι. Όχι, άκουσα. Άκουσα τώρα στο ραδιόφωνο. Μάλιστα. Αλλά έμαθα ότι ψαχνόμαστε όλοι τι ακριβώς θέλει, γιατί ήταν ένας νέος άνθρωπος από τίμα. Ναι, ναι. Και το μόνο που έμαθα ήταν ιδιαίτερα παχύσαρκος. Ναι, και αυτό παίζει ρόλο. Και επίσης και το κάπνισμα. Και το κάπνισμα, όχι, κύριε Κούγια. Το κάπνισμα είναι το πρώτο απ' όλα. Ναι, βέβαια. Βασικότερο. Μας το είπε και η καθηγητής. Ό,τι αφορά το θώρακα, ό,τι αφορά το πνεύμονα, είναι το πρώτο απ' όλα. Τελικώς οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από τον κορονοϊό. Από πνευμονία. Από άλλα, ναι. Αυτό είπαν από όλοι. Πνευμονία. Και οι γιατροί λένε, εντάξει, ο κορονοϊός μέχρι ένα σημείο. Αλλά αν δεν έχει άλλο πάθημα κλπ., το αποφεύγει. Γιατί έχουν πάρει και εξιτήρια γύρω στα 40 τόσα άτομα. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα δούμε τι θα γίνει, μακάρι να έχουμε όσο το λιγότερο θύμα. Εκείνο μπορεί να καταλάβουν όλοι, για να μην αφυπνίζονται και νομίζουν ότι πέρασε ο κίνδυνος. Τώρα αρχίζει. Τώρα αρχίζει. Μάλιστα. Το μήνυμα που έρχεται από το Εχίνο, ναι, το χωριό επάνω στην Ξάνθη, που είναι όποιος δεν γνωρίζει, ναι, ναι, είναι ένα από τα πολυπληθέστερα χωριά. Έλληνες οι οποίοι έχουν τουρκική κάποια καταγωγή. Ναι. Γιατί έτσι πρέπει να τους λέμε, γιατί ακόμα τους λένε από μάκους. Είναι Έλληνες. Μουσουλμάνοι είναι αυτοί. Όχι, δεν είναι μουσουλμάνοι. Όχι, είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες. Και μουσουλμάνοι δεν είναι Έλληνες. Ναι, ναι, σωστά. Είναι Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν οι εκκλησίες, υπάρχουν και τα τζαμιά. Εγώ, επειδή πηγαίνω πολύ συχνά για δικαστήρια στην Κομωτινή, ναι, και έχω αναπτύξει προσωπικές σχέσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλα. Ο Έρασμος, ο Εχίνος είναι. Χωριά, δεν είναι ακριβώς χωριά, είναι κομοπόλεις. Έχουν 3.000 κατοίκους τουλάχιστον. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Μάλιστα. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και γι' αυτό και δικαιώνονται αυτοί που έλεγαν να μην φύγουν από τα κέντρα και να πάνε στην περιφέρεια οι κάτοικοι για να προλάβουν το Πάσχα. Γιατί είχαμε και τέτοια πράγματα, ειδικά στην Αθήνα και στην περιφέρεια της Αττικής, πήγαν όλοι να προλάβουν το Πάσχα και πήγαν στα νησιά. Λες και έφευγαν για μεγάλη εβδομάδα. Αν αρχίσει η ιστορία των νησιών και αν αρχίσει η ιστορία των χωριών, όπως έχει γίνει με την Κοζάνη, που δεν υπάρχουν δυνατότητες για μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί αυτό θέλει να προγράψει ο κύριος Τσόδωρας και η κυβέρνηση, είναι να μπορούμε να καλύπτουμε με τις 675, γίνανε 800 νομίζω τώρα και μπορούν να γίνουν και περισσότερες, με τα μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπόρεσαν στην Ιταλία να καλύψουν. Ναι. Και να αρχίσουμε να μετράμε την ηλικία του καθενός και να λέμε αυτός πήγαινε σπίτι του να πεθάνει. Δεν γίνονται αυτά, ούτε σε ταινίες. Και όμως πρέπει να το δούμε ότι γίνονται στην πραγματικότητα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και δεν ξέρω τώρα, επειδή πιστεύω η κυβέρνηση πήρε τα μέτρα που έπρεπε να πάρει έγκαιρα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κόλληση εργία. Εσείς τι λέτε? Από ό,τι λένε όλοι, τα πήρε έγκαιρα, τα πήρε με σωστό τρόπο. Άκουσε τους ειδικούς και δεν άκουσε τους οικονομολόγους, τους πολιτικούς όπως άκουσε ο Τζόνσον και ο Τραμπ, που έδεσαν προτεραιότητα στην οικονομία. Γι' αυτό βλέπετε γεμάτα τα τρένα, βλέπετε γεμάτα ακόμη και συναυλίες κάνα στην Αγγλία. Και στην Αμερική βλέπετε να ουλιάζουν, το ανεβαίνει το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο θα ανέβει, αλλά θα συνοδεύεται με χιλιάδες νεκρούς. Λέτε, το χρηματιστήριο θα το κρατήσει ο Τραμπ. Πιθανώς θα κερδίσει από αυτή την ιστορία. Ναι. Είναι και περίοδος εκλογών στην Αμερική. Και μην ξεχνάτε ποιος εκπροσωπεί ο Τραμπ. Εκπροσωπεί την ακραία πλουτοκρατία και εκπροσωπεί και την άποψη για το κεφάλαιο. Ο Θεός είναι το κεφάλαιο για τους ανθρώπους που ψηφίζουν τον Τραμπ και νομίζω ότι το ξαναψηφίσουν και πάλι δυστυχώς. Αλλά όπως χάθηκε στην Ιταλία μια γενιά, πρικισμένη γενιά, η γενιά της ιταλικής κουλτούρας χάνεται. Η γενιά των ανθρώπων που χάνονται στην Ιταλία είναι οι άνθρωποι που δίνουν τη διαφορετική άποψη για τη ζωή. Γιατί τα χρήματα είναι καλά, αλλά αν καταλάβετε κάτι για μια στιγμή και μετά, και επειδή και εγώ έγινα πλούσιος, τα χρήματα είναι ένας αριθμός και ανήκουν στην τράπεζα. Ναι. Σημασία έχει τι ζεις καθημερινά, πώς είναι το σπίτι σου,
πώς είναι οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι σου. Εγώ έχω και ένα πρόβλημα προσωπικό αυτές τις μέρες που δεν μου αρέσει αυτό το δημοσιοποιήσω. Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας, τι αρχές τους δίνουμε και τώρα δοκιμάζονται όλα. Μάλιστα. Κύριε Κούγια, και εκτός αυτού έχετε και άλλο πρόβλημα με τις ομάδες, με την ομάδα, όπου εκεί πρέπει να βρείτε μια λύση. Δεν σε ενδιαφέρει. Σας άκουσα προηγουμένως. Ναι. Να σας πω ότι αυτές τις μέρες είχα ένα προσωπικό πρόβλημα. Στην οικογένειά μου και είπα στο διάλογο και η ομάδα και στο διάλογο και όλα. Μπορεί να λύσω το πρόβλημα αυτό. Δικό σας προσωπικό. Η υγεία είναι το πρώτο. Όχι εγώ προσωπικά. Δεν. Κάποιο μέλος της οικογένειας. Στο περιβάλλον. Μάλιστα. Σας λέω μόνο το εξής, ότι όταν έρχεται αυτή η στιγμή, και αυτό είναι μήνυμα για όσους μας κάνουν τη τιμή να μας ακούν, δεν υπολογίζεις τίποτα. Γιατί εκεί δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Σωστό. Όταν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, εκεί καταλαβαίνεις ότι ό,τι και χρήματα να έχεις στην τράπεζα, δηλαδή, ο Κοκαλής, πόσα χρήματα θα να φέρει πίσω το γιο του. Ναι, βέβαια. Θα μπορούσα να δώσει τα πάντα. Όλα. Ναι, ναι. Να είναι ένας άνθρωπος στόχος. Ναι, ναι. Το λέω Θεός. Ναι, ναι, σωστό. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι όλοι. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ώρα 0, που βλέπετε κάποιους οι οποίοι μιλούσαν για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, κάποιους οι οποίοι ήθελαν όλα να τα κάνουν πενταράκια. Δεν είναι όλα πενταράκια. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μόνο ένα οργανωμένο σύστημα υγείας μπορεί να το κάνει και το καταλαβαίνουν όλοι. Βεβαίως, να μην πάμε στην άλλη πλευρά του δημόσιου υπάλληλου γιατρού, του συνδικαλιστή γιατρού που κλείνει τα νοσοκομεία κάθε μέρα για πλάκα, γιατί έτσι του γουστάρει, γιατί είναι του κόμματος τάδε που θέλουμε να παραμονήσουμε τον εκλογό να κάνουμε κάτι. Όλοι να καταλάβουμε ότι είμαστε άνθρωποι. Και πρέπει πρώτα απ' όλα να δείχνουμε ότι διαφέρουμε από τα υπέροχα ζώα που λειτουργούν με το ένστικτο μόνο και δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα. Ο άνθρωπος ναι. είναι το πλέον πρικισμένο ζώο στη γη. Πρέπει να τα αποδεικνύει κάθε μέρα όμως. Ναι. Και στο ποδόσφαιρο το ίδιο πρέπει να αποδείξουν. Τι με νοιάζει εμένα τώρα να υποβαστεί η Ξάνθη ή να αναφερθώ στο ΠΑΟΚ βαθμί. Ούτε πήγα στο δικαστήριο το δεύτερο. Που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Δεν πήγατε. Δεν πήγα. Γιατί λέω ότι υπάρχουν άλλες αξίες στη ζωή. Και μπορεί να το διαπιστώσετε από τους δικηγόρους του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Ναι, αλλά επειδή εσείς ήσασταν μεταξύ αυτών που πιέσαν την κατάσταση, να πεις τώρα. Δεν πιέσαμε, έκανα το καθήκον μου. Ναι. Σε αυτό που πιστεύω. Πολιτιοξία είναι καταστροφή για το πρόσωπο. Ανεξάρτητα με τι λέμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι πολυτέλεια να μιλάμε γι' αυτό, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Η πολιτιοξία θα καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Έγινε στο παρελθόν με συγκεκριμένη μορφή επί εποχής Βαρδινογιάννη. Φτάσαμε στη μέση στιγμή να έχουμε 18 ομάδες. Στη Super League, πρώτη εθνική τότε. Ναι, το θυμάστε. Ναι, βέβαια. Και ήταν, πάρτε με τη σειρά πόσες ήταν. Και το ξέραμε όλοι. Παλαιστινιακός, Κόρινθος, Δόξα Δράμα, Αθηναϊκός, Απόλλωνας, Όφη. Πάρτε εκείνη τη χρονιά πόσες ήταν ομάδες. Μιλάμε για γέλια. Μετά είχαμε την περίοδο του Φλιμέτ με τον Βίκτορα τον Μητρόπουλο. Πόσες ομάδες είχε το Φλιμέτ, δικές. Και ψήφισε ό,τι ήθελε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Το θυμάστε? Βέβαια, πώς δεν θυμάμαι. Το ίδιο έκανε ο Μπατατούδης μετά. Πόσες ομάδες πήρε ο Μπατατούδης? Καβάλα, Παναχαϊκή, Λάρισα, Πανιόνιος, Απόλλωνας. Προσπαθούσε να πάρει 9 ομάδες. Η πολυδιοξία σκοτώνει το ποδόσφαιρο, σκοτώνει το άθλημα. Και γι' αυτό φτάσαμε στο. Και ο Κόκαλης ακολούθησε. Μετά, βέβαια. Θυμάστε, όταν έπαιζε ξανά στο παλιό γήπεδο, γιατί δεν τα λέμε όλα. Διαφήμιση Βόνταφων. Θυμάστε την εξέδρα. Βόνταφων. Βόνταφων, ναι. Έφτιαξε και παστή, την οποία την έφτιαξε ο Κόκαλης. Ναι. Το θυμάστε? Πώς δεν θυμάμαι, φυσικά. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Εγώ λοιπόν είμαι δίκαιος άνθρωπος και μπορεί κάποιοι να κατά καιρούς να θέλουν να παρεξηγήσουν τις προθέσεις μου. Οι προθέσεις μου εμένα έχουν ένα στόχο. Τον ανταγωνισμό, τον υγεία ανταγωνισμό. Να μπορώ εγώ να κερδίσω τίμια, να μην μου στήσουν οι αντίπαλοι τα μεταξύ του παιχνίδια. Γιατί τα έχω πληρώσει. Τα έχω πληρώσει όταν εγώ το ξέρετε την αγάπη μου για το Ηράκλειο και το τι έχω κάνει. Τα έχετε ζήσει από πιτσιρίκος. Όμως όταν έπρεπε το Ηράκλειο να κερδίζει μέσα στη Φέρεια, να κερδίζει μέσα στα Γιάννενα, να κερδίζει μέσα στην Κύρκυρα, να κερδίζει μέσα στη Λιβαδιά και να παίρνει 12 βαθμούς μέσα σε 4 αγώνες. Και εγώ τότε αγωνιζόμουν, είχαμε ανέβει μόλις με τη Λάρισα την πρώτη εθνική. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Αν δεν κερδίζαμε την Ξάνθη που ήρθε με 8 δημιουργίες μάτ, το ξέρετε αυτό? Όχι. 8 δημιουργίες μάτ έφερε ο Πιαλόγλου όταν παίξαμε την Ξάνθη την πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε το 16.
8 δημιουργίες μάτι μέσα στο γήπεδο. Για να κάνει τι, τελευταία αγωνιστική. Πήραμε χ με τον Ατρόμητο που έπαιζε με λύσα. Πήγα να πλακωθώ με τον Γιώργο του Σπανό στην εξέδρα, με τον γιο μου τον Χρήστο. Και του λέω, τρέπεσε λιγάκι, κύριε. Και κέρδιζε ο Λεβαδιακός, αν το θυμάστε, μέχρι το 90 τον Ολυμπιακό. Ναι, πώς το θυμάμαι, φυσικά. Λοιπόν, εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Ναι. Δεν θέλω να τα ξαναζήσω. Ναι. Και περιμέναμε να ακούσουμε την εξέλιξη του ενός αγώνα με τον άλλο. Να δούμε τι το γίνει. Θυμάστε. Βέβαια, πώς το θυμάμαι. Εννοείται. Πέρσι θυμάστε τι γινότανε. Ναι. Που κέρδιζε ο Αστέρας Ήπειρος μέσα στο Πανιόνιο. Που κέρδιζε ο Όφη μέσα στον Παναθηναϊκό. Που κέρδιζε ο Όφη μέσα στον Ατρόμητο. Για να παίξει τελικά μπαράζ. Και εμείς αν δεν κερδίζαμε την ΑΕΚ μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και να λέει ο Μελισσανίδης, η μπάλα είναι πουτάνα και δεν το ρίξαμε. Και πήραμε χ από τον ΠΑΟΚ, το θυμάστε. Πώς το θυμάμαι, εκείνο ήταν το χ του ΠΑΟΚ και το διπλό της ΑΕΚ ήταν όμως τώρα. Δεν καταλάβετε που ήταν έτοιμα τα σουβλάκια στα τέπη, το θυμάστε. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Άρα, τι γελάτε. Τι να πω, όχι, αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, δεν λέτε ψέματα. Ήταν την γλίτωνε για ένα πόντο πέρσι. Και ήταν να ρίξουν εμένα. Θα αφήσω εγώ αυτή την κατάσταση να επανέλθει. Γι' αυτό το λόγο. Αλλά στο διάλογο τώρα μιλάμε τώρα για τέτοια πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη ζωή των ανθρώπων. Μάλιστα. Ήθελα να πω το εξής. Εντάξει, τώρα έχετε απόλυτο δίκιο και αφού υπάρχει πρόβλημα άλλο που είναι στον περίγυρο το δικό σας, προφανώς και αυτό. Όχι, να μιλήσουμε για αυτό που θέλατε. Ναι. Σίγουρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό. Θα αποκέψουμε όλοι. Είπατε για τηλεδιάσκεψη, θα συνεχίσει το πρωτάθλημα. Ναι, έτσι. Η τηλεδιάσκεψη, πρώτο στόχο έχει τα οικονομικά μας. Ναι. Το πρώτο απ' όλα, τι θα κάνουμε με αυτή τη λέλαπα, τι θα κάνουμε με την αδειοδότηση. Ναι. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Της επόμενης χρονιάς. Γιατί ναι. Αυτά είναι τα θέματα που μας καίνε και δεν καίνει μόνο εμάς. Και ο ΠΑΟΚ έχει τεράστια προβλήματα. Και ο Ολυμπιακός έχει τεράστια προβλήματα. Και η ΑΕΚ έχει τεράστια προβλήματα. Και ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια προβλήματα. Αλλά μικρότερα για τα συμβόλαιά των φλάκας. Οι άλλοι που έχουν μεγάλα συμβόλαια, ειδικά η ΑΕΚ που την πάτησε με κάποιους παίχτες και που κάθονται πάνω στα συμβόλαια και δεν φεύγουν. Κάτι δανεικούς που έχει δώσει έχουν 3 χρόνια συμβόλαια ακόμα. Ναι. Ο Ολιβέιρα πώς θα φύγει, να μου πείτε εμένα. Ή από τον ΠΑΟΚ που έχουν πάνω καθίσει πάνω στα συμβόλαια με κάτι εκατομμύρια ευρώ. Και ο Άρης έχει πρόβλημα. Όλοι έχουν πρόβλημα. Ο Άρης, ποιος είναι ο Άρης. Ναι, βέβαια, έχει πρόβλημα. Ο Άρης. Που παρασύρθηκε ο Καρυπίδης και περίμενε τώρα τα play-off να μαζέψει 300.000. Ναι. Αυτό ήταν. Τι λέτε τώρα. Πήρε ένα ντουάρτε, κάτι παλτά, α πούμε, τα οποία του βγήκανε παλτά και του πληρώνει. Δεν είναι μόνο αυτά. Γιατί ο Ιτέγε είναι παλτό, δεν είναι. 1 εκατομμύριο για 3 χρόνια είναι ντουάρτε. Συγχωρείς πολύ, ο Ιτέγε δεν είναι παλτό. Δεν ξέρω τώρα. Δεν τον έπαιρνε στη Λάρισα τον Ιτέγε. Εγώ με 500.000 θα μου βάλει 3 γκολ. Μάλιστα. 3 δεν έβαλε, 7 έχει βάλει. Σιγά τώρα. Ναι, εντάξει. Και σκεφτά μέσω γεννή τζαμί. 500.000. Όχι. 9 έχει βάλει ο Μιροσάβλεβιτς. Πολλά είναι τα λεφτά. Δεν το συζητάω. Δεν ξέρω το καταλαβαίνω. 9 έχει βάλει ο Μιροσάβλεβιτς. Εντάξει, εν κατακλείδη, άμα τραβήξει γραμμή, λες ότι τι έκανε αυτό, τι πλήρωσα εγώ. Αυτό είναι το θέμα. Εκείνο. Ναι, αυτό λέμε τώρα. Τι συζητάς τώρα. Ναι. Τώρα τη Δευτέρα θα πείτε, ας πούμε, και για το αν θα παίξετε και μπάλα. Δεν θα γίνει τη Δευτέρα η διάρκεια. Α, δεν γίνεται αυτό. Γιατί. Δεν προβλέπω να προλάβουμε Δευτέρα. Α, δεν θα γίνει Δευτέρα. Όχι, είχα μια συνομιλία τώρα πριν από λίγο και με. Πάει πια Πέμπτη. Και με τον νομικό σύμβουλο τη Super League. Ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Γιατί. Ξέρετε κάτι, εμένα ό,τι θέλεις πες, μην πεις ότι δεν ξέρω πώς διοικείται μια ΠΑΕ. Πώς, ποιος, τον Κούγια. Γι' αυτό το λόγο και δεν έχει φτωχεύσει ποτέ καμία ΠΑΕ δική μου. Και τι είπατε τώρα. Θυμάστε πως τον είχαμε τον Ηρακλή. Βέβαια, πώς, κούκλα. Δεν χρωστούσε ούτε μισό ευρώ, ούτε μισό φράγκο. 11 χρόνια έτσι, ναι, ναι. 11 χρόνια. Δεν μου λες τώρα με την ευκαιρία, παρένθεση θα κάνω. Το Χατζηπαναγή γιατί δεν τον πουλήσατε τότε. Γιατί, πρώτα απ' όλα θα σου πω το εξής και πρέπει να την μάθει όλος ο κόσμος την αλήθεια. Η προσφορά ήταν 1 δισεκατομμύριο. Πιανού? Για το Χατζηπαναγή. Από την Ευρώπη? Όχι, από τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό? Κοσκοτά. Πώς δώσαμε τον Κοφίδη τότε, ναι. 500 εκατομμύρια. Ναι. Είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε ένα παίχτη. Δεν γίνεται. Αυτός μοιράζει λεφτά. Ναι. Χαμός γινόταν. Ο Σαραβάκος, να ξέρετε, αν γινόταν η μεταγραφή του που είχε συμφωνήσει και υπογράψει, ναι. Αν δεν ο Βαρδινογιάννης μαζί με τον. Να ξέρετε, ένας από τους λόγους που έπεσε ο Κοσκοτάς ήταν ότι πήγε και έκλεισε το Σαραβάκο. Και ο τρελάθηκε ο Βαρδινογιάννης. Ναι, και πήρε, είχε την ελευθεροτυπία τότε να συνεταίρει ο Βαρδινογιάννης. Και το ψάξανε ο Φιλιππόπουλος με τον Δεγόπουλο το θέμα και βγάλανε το σκάνδαλο Κοσκοτά. Εάν δεν έσκαγε το σκάνδαλο τότε, ο Σαραβάκος πήγε στο Ολυμπιακό. Πόσα θα έπαιρνε ο ίδιος. Πόσα. Για 5 χρόνια. Δεν ξέρω. 2 δις. 2 δις για 5 χρόνια. Το καταλαβαίνετε.
Κλεισμένη μεταγραφή. Κλεισμένη, υπογεγραμμένη, είχε υπογράψει ο Αραβάκος. Πω. Δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί κανείς στον Κοσκοτά. Αφού τα λεφτά άνοιγε το ταμείο και πρέπει να σε άλλη. Και γιατί δεν δώσατε. Για να βάλουν τα λεφτά στην Τράπεζα Κρήτη τότε. Ναι. Και δώσατε τον Κοφίδη γιατί θα είχε μικρότερη αντίδραση. Δεν καταλάβατε κάτι. Είπαμε τι γίνεται. Ανέβαιναν οι τιμές των ποδοσφαιριστών. Δεν μπορούσαμε να καρτήσουμε τα παιδιά. Ναι. Και το θέμα όμως είναι άλλο και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Ούτε ο Σάββας ήθελε να φύγει, ούτε ο Χατζηπαναγής. Για Ολυμπιακό. Ναι. Ο Χατζηπαναγής έμεινε στο Ηρακλή, ναι, με 80 εκατομμύρια. Σόπα. Το καταλαβαίνετε. Και άλλος θα έπαιρνε να πούμε 2 δις για 5 χρόνια. Τα ίδια θα έπαιρνε και ο Χατζηπαναγής. Από τον Ολυμπιακό. Δεν θα έπαιρνε 2 δις, θα έπαιρνε ένα. Ένα δις για 5 χρόνια από τον Κουσκοτά. Θα έπαιρνε ένα, σας το λέω εγώ. Και έμεινε ο... Και πρέπει να το αγωγήσω ο Χατζηπαναγής είναι άλλο παιδί, να ξέρει. Δεν έχει υπάρξει τέτοιο παιδί στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι κρίμα που ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, έτσι που έχει κατατήσει, δεν μπορεί να στηρίζει ένα Χατζηπαναγή στο επίπεδο το κοινωνικό που πρέπει. Εντάξει, τώρα αυτό λείπει από το ποδόσφαιρο. Ναι, δεν υπάρχει Ηρακλής τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Το διαλύσαν κάτι. Εμένα το λέτε τώρα. Αυτό είναι. Επιστρέφω τότε στα παλιά και στα τωρινά και να ρωτήσω το εξής. Άρα Δευτέρα δεν θα γίνει, δεν θα προλάβετε λέτε για τη σύσκεψη. Δεν προλαβαίνουμε για τη σύσκεψη. Πάει για μέσα, για Πέμπτη, ας πούμε πάει. Μέσα στη βδομάδα θα κάνουμε τηλεδιάσκεψη. Μέσα στην εβδομάδα, μάλιστα. Όμως ξεχάστε. Εγώ σας το λέω ευθέως γιατί ακούω το 15 Μαΐου και γελάω. Κάποιοι θέλουν να γίνει. Κάποιοι που έχουν χάσει νομίζω την αίσθηση. Τα λεφτά θέλουν. Τι ακριβώς συμβαίνει. Αποκλείεται μέχρι τέλη Μαΐου, ναι, να μπούμε στο γήπεδο. Γιατί, λόγω κορονοϊού. Ναι, σας το λέω εγώ ευθέως. Το πικ του κορονοϊού θα είναι τέλος Απριλίου. Μετά θέλει 6 εβδομάδες για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Μάλιστα. Οι ποδοσφαιριστές μετά από διακοπή 3 μηνών, ναι, γιατί διακόψαμε 10 Μαρτίου, ναι, θέλουν προετοιμασία 6 εβδομάδων. Ναι, τόσο είναι, ναι. Δεν υπάρχει και ερασιτεχνική ομάδα να ρωτήσει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Και πώς, φυσικά, τι. Άρα πότε πηγαίνουμε τώρα. Πηγαίνουμε Ιούλιο. 40 βαθμούς. Πώς θα κάνει μάτσα το Ιούλιο μέσα. Και μετά, τι θα γίνει με τα συμβόλαια που λήγουν 36. Και Ευρώπες που παίζουνε. 36 λήγουν τα συμβόλαια. Ναι, όλο τον παιχτό, ναι. Θα κάνεις ανανέωση, ένα ο μήνα. Ο Άρης ποιος θα παίξει. Έχει 14 παίχτες, φεύγουνε. Ναι, πάμε παρακάτω τώρα. Πότε θα γίνουν μεταγραφές. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές δηλαδή που τελειώνουν τα συμβόλαια τους. Ναι. Πότε θα πραγματευτούν με άλλους συλλόγους. Θα έχουν υπογράψει ο Βέλεφ στον Παναθηναϊκό και θα παίζει play-off με τον Άρη. Το καλοκαίρι θα κάνει προετοιμασία με τον Άρη ή με τον Παναθηναϊκό. Που τελειώνει 36 το συμβόλαιό του με τον Άρη. Σωστό. Με ποιον θα κάνει προετοιμασία. Και άμα ο Άρης παίζει 4 ας πούμε, Ιουλίου με τον Παναθηναϊκό. Για απαντήστε μου. Γιατί ακούω γελιότητες. Κάποιους δημοσιογράφους δεν έχουν, άμα πάρουν την μπάλα, θα νομίζουν ότι είναι όχι βόμβα. Άλλο πράγμα. Τι να σας πω, δηλαδή είναι να τον ακούγονται αυτά για ποδόσφαιρο. Πάντως, κύριε Κούγια, η άποψη σας είναι λοιπόν ότι δεν θα γίνει 15 του μήνους, δεν θα προλάβει Μαΐου. Εμένα η άποψή μου είναι ότι θα γίνει, πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση. Αυτό το σχέδιο που κατέθεσα. Να μην πέσει κανείς. Και ο Τριανταφυλόπουλος άρχισε να κάνει, γυμνάς και κολλήσει στο Σαββίδι κοντά. Έκανε και ανάρτηση ο Τριανταφυλόπουλος, έκανε μια ανακοίνωση. Τι, ότι, έχει δίκιο ο Κούγιας. Ο Κούγιας λέει για να δώσει το πρωτάθλημα στο Μαρινάκι, αφού είναι ο δικηγόρος του Μαρινάκι, καταστρέφει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Διαβάστε μια ανάρτηση. Δεν του απάντησα εγώ, δεν θα. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται, δηλαδή απλά τα πράγματα. Τι το απάντησες, εσύ, εσύ αυτά που έγραψες ήταν... Αυτό που είπα. Η απάντηση προς τον Τριανταφυλόπουλο ήταν όχι απάντηση, ήταν... Δηλαδή, η αλήθεια της ζωής του. Ναι, μιλάμε για χοντρό πινελίκι δηλαδή. Η αλήθεια της ζωής του, όχι, δεν είναι πινελίκι. Το πινελίκι είναι βρισιά. Δεν έκανε... είναι γεγονότα. Δεν έκανε μήνυση, αγωγή, δεν σας έκανε. Ας κάνει, ναι. Έτσι έκανε και ο Κοσκοτάς, γι' αυτό το έγραψα. Έκανε μήνυση στον Δεγόπουλο γιατί του έγραψε ότι κλέβει την τράπεζα, ναι, και βρέθηκε πως κλέβανε την τράπεζα. Ναι. Και αποκαλύφθηκε. Τι να γράψει ο Τριανταφυλόπουλος, ότι πούλησε τη Βέτο στο Λαβρεντιάδη, στον μπροστινό του, τον Κυριακίδη που τον ψάχνουν ακόμα και λένε ότι δεν ξέρουν που βρίσκεται, αν ζει ή πεθαίνει. Γιατί υπάρχει και εκδοχή να έχει πεθάνει για να μην μιλήσει. Αν το συλλάβουν. 20 εκατομμύρια τη Βέτο. Μάλιστα. Η Βέτο τι πουλούσε. Τέσσερα φύλλα. Την είχε διαφημίσει με ένα Βέτο.
Εντάξει, είχα τον τίτλο, το θυμάμαι. Ένα τίτλο, Εβέτο, ναι, το θυμάμαι. Τέσσερα φύλλα. Πόσα πούλησε, 6, 7. Μόνο με το λέμε διάδυση ασχολητό. Και για να πάψει, αυτή είναι η προσωπική μου κρίση. 20 εκατομμύρια. Πολλά λεφτά. Τι ήθελα να πω, κύριε Κουγιά, να ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ακόμη και αυτές. Γιατί περιμένουμε και την απόφαση της εφέσεων, δεν σας ενδιαφέρει κιόλας να μου απαντήσεις σε αυτά. Ούτε με νοιάζει καθόλου. Δεν σας νοιάζει. Αυτό που προτείνει είναι αδιάρθρωση να μην πέσει κανείς. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα θεραπεύσουν την πολυδοξία. Ναι, σωστό. Εντάξει. Σε αυτό έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν, λέτε, η εκτίμησή σας είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει 15 Μαΐου πρωτάθλημα. Μετά το πικ θα είναι τέλος Απριλίου του κορονοϊού. Άρα θέλουμε και 6 εβδομάδες. Πάμε Ιούνιο-Ιούλιο. Δεν προλαβαίνουμε. Και επίσης λέτε ότι το ερώτημα αυτό που θέσατε είναι πολύ σωστό, ότι θα γίνει με τα συμβόλαια τους που λήγουν 36. Γιατί πράγματι υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν προβλήματα. Όλες οι ομάδες λήγουν τα συμβόλαια όλων των παιχτών. Ποιος θα παίξει. Ποιοι θα παίξουν και σε ποια ομάδα θα παίξουν ένας από τον άλλον. Είναι σωστά τα ερωτήματα. Δεν λέω ότι δεν είναι σωστά. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς. Άρα μέσα στην εβδομάδα. Όχι, και την προετοιμασία. Εγώ πήρα ένα παίχτη, έτσι. Ναι. Και είμαι ο Παναθηναϊκός. Πήρα το Βέλεθ. Πήρε το Βέλεθ, ναι. Δεν πρέπει να κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Με τον Παναθηναϊκό, φυσικά. Εννοείται. Αφού αν θα ξεκινήσουμε να παίξουμε Ιούλιο-Αύγουστο, το προηγούμενο πρωτάθλημα. Ναι. Ουσιαστικά θα κάνουμε προετοιμασία για την επόμενη χρονιά. Σωστά. Δεν είναι. Πότε θα παίξει. Αυτοί που δεν θα συμφωνήσουν με την ομάδα μου. Εμένα είναι ο Γιλίγιο ο Πέρτος στο συμφωνώ. Και ναι. Δεν συμφωνεί να μείνει μαζί μου. Στη Λάρισα, ναι. Δηλαδή, πείτε μου. Και έχει πάει ο Πέρτος λοιπόν στον Αστέρα Τρίπολης. Μάλιστα. Ποιο θα κάνει προετοιμασία. Με τη Λάρισα με τον Αστέρα Τρίπολης. Σωστό. Όχι, είναι ερωτήματα σωστά. Θα τεθούν αυτά πιστεύω και στη συνάντηση την οποία θα κάνετε. Έτσι, μάλλον στη τηλεδιάσκεψη. Οι πρόεδροι καταλαβαίνουν ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω τώρα. Κάποιοι μπορεί να καταλαβαίνουν λίγα πράγματα. Θα δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξη Κουγιά για την κουβέντα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια σας. Focus 103,6.